Είναι μεγάλη μας χαρά να βρισκόμαστε όλοι μαζί εδώ απόψε. Οι καρποί των κόπων μας τόσα χρόνια ως μετανάστες στην Ελλάδα και πόσο μάλλον εμείς τα παιδιά που είμαστε δεύτερη γενιά, γεννημένοι και μεγαλωμένοι εδώ στο αγαπημένο μας νησί, επιτέλους απόψε εγκαινιάζουμε το σπιτάκι μας που θα λειτουργήσει σαν πυρήνας έναρξης πολλών συνεργασιών, στη μεταξύ μας επικοινωνία και δραστηριοποίηση στα κοινά του τόπου μας. Μπορεί να είναι μικρό το πρώτο γραφείο της αλβανικής κοινότητας στη Λέσβο, όμως είναι φτιαγμένο με πολύ μεράκι και αγάπη από όλους εμάς και χωράει όλους εμάς και εσάς εδώ μέσα. Και το κοινό μας μέλλον θα γραφτεί με χρυσά γράμματα από εδώ και πέρα στην κοινή μας πορεία και στα δρόμενα του νησιού μας. Σας καλωσορίζω όλους λοιπόν απόψε στην ιστορική σημασία για μας βραδιά και έχω την τιμή να καλέσω μπροστά σας τον πρόεδρο της αλβανικής κοινότητας Λέσβου, τον κύριο Ελμπάν Ντέρβις Μπέχαϊ, πρόεδρο. Καλώς ήρθατε στο πρώτο μας επίσημο σπιτικό, εδώ, στο νησί της Λέσβου. Έχω την τιμή και τη μεγάλη χαρά απόψε, ως πρόεδρος της αλβανικής κοινότητας Λέσβου, να σας καλωσορίσω όλους στο πρώτο μας επίσημο γραφείο, που θα στεγάσει όλες μας τις δραστηριότητες, με το όραμά μας για το μέλλον της κοινότητας. Καλώς ήρθατε λοιπόν. Εύχομαι να περάσουμε όλοι μια ξέχαστη βραδιά μεταξύ μας απόψε. Ήταν ακριβώς ένα χρόνο πριν, όταν συζητάγαμε με τον Δήμαρχο της Μυτιλήνης να βρούμε έναν χώρο να το αξιοποιήσουμε για την κοινότητά μας. Ο Δήμαρχος έχει σταθεί πάντα στο πλευρό μας από την αρχή της οργάνωσής μας ως κοινότητα, με αποκορύφωμα τη συμπαράστασή του προς εμάς στο δημιουργία του πρώτου αλβανικού σχολείου το περασμένο Νοέμβρη. Παρόλο τις δυσκολίες που αντιμετωπίζαμε μέχρι την ανοίξαμε τις πόρτες του αλβανικού σχολείου, ο Δήμαρχος μαζί με τον κύριο Κατσαβέλη και την κυρία Αλεξανδρή και τους υπόλοιπους συνεργάτες τους έδωσαν σάρκα και οστά στο μεγαλύτερο όραμα και ανάγκη μας, που ήταν η εκμάθηση της αλβανικής γλώσσας στα παιδιά μας. Για όλη την υποστήριξη αυτή, η κοινότητά μας σας ευχαριστεί θερμά όλους εσάς που μας βοηθήσατε σε αυτό το δύσκολο έργο. Έτσι και αυτή τη φορά, ο κύριος Κίτελης κοινοποιήθηκε άμεσα μαζί με όλο το επιτελείο του, μαζί με τον κύριο Κατσαβέλη, να μας προσφέρει αυτό εδώ τον χώρο. Και το πιο σημαντικό είναι ότι μας το προσφέρει εντελώς δωρεάν. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω όλους τους πατριώτες μου που βοηθήσαν ο κάθε ένας με τον τρόπο και τις δυνατότητές τους στην ολοκλήρωση των εργασιών που χρειαστήκανε να γίνουν σε αυτόν τον χώρο, μέχρι να φτάσουμε στην τελική μορφή που έχει σήμερα το γραφείο μας. Ευχαριστώ πολύ τον κάθε έναν από εσάς για την πολύτιμη βοήθεια που προσφέρατε. Εμείς είμαστε μια μεγάλη οικογένεια που μέρα με τη μέρα συνεχίζουμε και μεγαλώνουμε. Όπως η κάθε οικογένεια έχει ανάγκη να έχει το σπίτι της και εμείς αυτό κάναμε. Φτιάξαμε το σπίτι μας. Γι' αυτό είμαστε όλοι συγκεντρωμένοι εδώ σήμερα, να εγκαινιάσουμε το καινούργιο μας σπίτι. Οι λόγοι που φτιάξαμε αυτό το σπίτι είναι να μαζευτούμε κάθε φορά, να συζητάμε για τις δράσεις μας και να παίρνουμε αποφάσεις για το μέλλον της κοινότητάς μας, όλοι μαζί. Να μαζευτούμε και να βοηθάμε ο ένας τον άλλον για κάθε ανάγκη που θα προκύψει στη καθημερινή μας ζωή. Να γίνουμε σημεία αναφοράς και πόρτα που θα είναι πάντα ανοιχτή για τους συμπατριώτες μας και τους συμπολίτες μας σε κάθε βοήθεια που θα χρειαστεί, να επέμβουμε εμείς ως η κοινότητα. Ένας άλλος λόγος που φτιάξαμε το σπιτικό μας είναι να συνεχίζουμε να προσφέρουμε βοήθεια στις οικογένειες που έχουν ανάγκη, μοιράζοντας τρόφιμα και ρουχισμό όπως κάναμε τόσο καιρό ως κοινότητα. Όλοι μαζί, ενωμένοι πατριώτες μου, θα κάνουμε πιο εύκολη τη ζωή μας εδώ στο νησί μας, συνυπάρχοντας σε απόλυτη αρμονία και συνεργασία με την τόπια κοινωνία και τα καθημερινά δρόμενα του νησιού μας. Σας ευχαριστώ από καρδιάς όλους εσάς που προσφέρατε τη βοήθειά σας να γίνει αληθινό το όνειρό μας. Επίσης, ευχαριστώ όλους όσους μας τιμάτε απόψε με την παρουσία σας. Και κάπου εδώ έχω τη τιμή να καλέσω τον Δήμαρχο της πόλης μας, τον κύριο Κίτελη, να μας χαιρετήσει με το λόγο του. Αγαπητέ πρόεδρε, αγαπητά μέλη,
εγώ και οι συνεργάτες μου νιώθουμε βαθιά ικανοποίηση για αυτό που βλέπουμε απόψε. Είστε άξιοι. Βάζω στο μυαλό μου τις δυσκολίες που είχαμε κι εμείς ως Λέσβοι, ως Έλληνες, τη δεκαετία του 60, όταν και από εδώ έφυγαν για να πάνε σε άλλους τόπους να δουλέψουν ως μετανάστες για να ζήσουν τις οικογένειές τους. Όμως εσείς, κάτω από δύσκολες συνθήκες, αντίξω συνθήκες, αφήσατε τα σπίτια σας. Ήρθατε εδώ στη Λέσβο και δώσατε στη Μυτιλίνη μία πνοή, δώσατε με τη βοήθειά σας μία ανάπτυξη στην οικοδομή, στις ελιές, στην κτηνοτροφία μας, σε όλους τους τομείς στους οποίους εμείς είχαμε ανάγκη και δυστυχώς είχαμε έλλειψη από χέρια για να δώσουμε αυτή την όθηση και να νιώσουμε ότι αναπτυσσόμαστε. Όμως εσείς ως άξιοι μετανάστες σε αυτό εδώ το νησί αγκαλιάσατε και σας αγκαλιάσαμε. Αλλά το πιο σπουδαίο είναι ότι μεγαλώσατε παιδιά σας με αξίες. Τα παιδιά σας σπούδασαν, ήταν πολύ καλοί μαθητές. Μεγάλωσε με ηθικές αξίες και αυτή τη στιγμή τα βλέπουμε να σπουδάζουν σε πανεπιστήμια και όχι μόνο σαν άξιοι επιστήμονες, να σας κάνω και εσάς να ψηλώνετε ακόμα πιο πολύ βλέποντάς τους να είναι παιδιά μεταναστών που κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες, οικονομικές, κοινωνικές, ήσασταν εδώ για να δώσετε αυτά τα φόντα για να μεγαλώσουν. Αυτό που βλέπουμε εδώ, αυτό που φτιάξατε, φαίνεται σε όλους σας πόσο αγαπάτε αυτόν τον τόπο, πόσο μεταξύ σας είστε δεμένοι, γιατί ήταν σε ένα κακό χάλι αυτό το κτίσμα. Και μπαίνω μέσα αυτή τη στιγμή και βγάζω τα παπούτσια μου, που λέει ο λόγος. Όμως αυτό που έχετε μέσα δείχνει τη δύναμη της ψυχής, την αλληλεγγύη που έχετε μεταξύ σας, αυτά που έχετε να δώσει στους συμπολίτες σας, αυτά που βλέπουμε σε αυτές τις κούτες που θα δώσετε. Και ακούω και από τον πρόεδρο ότι δίνεται και σε φτωχές οικογένειες Μυτιλινιών και οικογένειες του Δήμου μας. Έτσι να συνεχίσετε. Εμείς θα συνεχίσουμε να είμαστε δίπλα σας, σας αγκαλιάσουμε και θα συνεχίσουμε και θέλουμε να μείνετε σε αυτόν τον τόπο γιατί μας δώσατε δύναμη ψυχής. Να είστε όλοι καλά. Να είστε όλοι καλά. Ο Σύλλογος θα ήθελε να σας ευχαριστήσει για την παρουσία σας απόψε εδώ. Θα ήθελα να προχωρήσουμε στην επίμαχη στιγμή της βραδιάς, στην κοπή της κορδέλας. Έχω τη χαρά να καλέσω τον πρόεδρο του Συλλόγου μας μαζί με τον Δήμαρχο. Ισανότερα. Άντε. Άξι. Εδώ είναι... Άξι. Να είστε καλά. Εδώ είναι τα πράγματα που έχουμε όλες αυτές οι κούτες. Είναι ναι, για να τα δώσετε για... για να δώσουμε και αυτά. Σε φτωχές οικογένειες. Η λογική του γραφείου αυτή τη στιγμή είναι αυτό. Το ότι να βοηθήσουμε όχι μόνο τη δικιά μας την κοινότητα, αλλά σε όποιον δίκιο. Όλο το Δήμο. Και ξεκινάμε από αυτό. Είδες, εμείς το έχουμε κάνει εδώ και πολλές μήνες. Αλλά από εδώ και πέρα λέει έχουμε το δικό μας σπίτι. Χάρη σε εσάς και ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό. Να είστε καλά. Σε όλους αυτούς τους μήνες που είχαμε βοηθήσει, έχουμε βοηθήσει αρκετές οικογένειες και Ελλήνων και ξένων που είναι από άλλες εθνικότητες. Δηλαδή ο σκοπός μας είναι αυτός. Οποιαδήποτε οικογένεια. Εξαλλά, εσείς αισθάνεστε και Έλληνες. Είμαστε, όχι μόνο αισθανόμαστε, είμαστε. Και πολλοί από εσάς έχουν αποκτήσει και ταυτότητα. Τα παιδιά σας πια είναι, έχουν ελληνική ταυτότητα και έχουν. Είμαστε 30 χρόνια εδώ. Και είναι και παιδιά άξια, μπράβο, και ακολουθούν και τις σπουδές τους. Είναι επιμελή, είναι μια κοινότητα τέλος πάντων η οποία έχει δώσει δείγματα καλά στην πόλη της Μυτιλίνης. Τουλάχιστον εμείς αισθανόμαστε μια οικογένεια μαζί σας. Δώσατε και στην οικονομή και στην ανάπτυξη και σε όλους τους τομείς. Δώσατε μια εικόνα η οποία είναι αντάξια της δυναμικής σας έτσι και της οικογένειας που έχετε καλοχηθεί. Μπράβο. Η δεύτερη μας πατρίδα.
Οπότε το αισθανόμαστε ότι αγαπάμε αυτού το ίδιο. Τα παιδιά μας μεγαλώσαν εδώ, θα ζήσουν εδώ και εμείς μαζί τους, οπότε να το σεβόμαστε και να ζήσουν και να βοηθήσουν και την πόλη μας. Το σεβόμαστε να είναι η δικιά μας η χώρα. Πιστεύω πως είμαστε σε καλό δρόμο μετά από αυτό. Μόνο από αυτό που βλέπω δείχνετε δείγματα ότι είστε γυποκίνητες, ότι είστε άνθρωποι που θέλετε να συμμαζεύετε. Και πραγματικά είναι η νοοτροπία. Νομίζω το δώσαμε σε άσχημη κατάσταση και βλέπω έτσι μια εικόνα η οποία τιμάει όλους μας, έτσι, και ειδικά την κοινότητα η οποία συνέβαλε σε αυτό εδώ. Το θεωρούμε αυτή τη στιγμή, από σήμερα το θεωρούμε δικό μας σπίτι, χάρη σε εσάς βέβαια, αλλά το θεωρούμε δικό μας σπίτι. Είναι το πρώτο δηλαδή που μπορούμε να απευθυνθούν οποιοσδήποτε από τη δικιά μας την κοινότητα, να ξέρουμε ότι έχει, κάπου που μπορεί να σταθεί, μπορεί να ζητήσει βοήθεια. Εγώ είπα ότι και 70 παιδιά ήταν ήδη μαθήματα συνέβησαν τα σχολεία που τους δώσαμε. Και μάλιστα υπάρχει κάτι άλλο στοιχείο, πολύ πιο για μας είναι ευχάριστο αυτό βέβαια, σε αυτά τα 70 παιδιά υπάρχουν και δύο κοπέλες Ελληνίδες που κάνουν ήδη μαθήματα. Μαθαίνουν, ναι. Η μία κοπέλα είναι το ηλικία 15 ετών, η άλλη είναι 24 και μάλιστα εκτός από αυτούς έχουμε άλλα 8 άτομα Έλληνες που θέλουν να μάθουν. Απλά εμείς δεν έχουμε το χώρο και τη δυνατότητα να το κάνουμε αυτό, να κάνουμε μία τάξη το οποίο να είναι για μία ηλικία. Είναι, έχει μία σε εμάς αυτό το χώρο. Ξέρεις, το επόμενο έτος έχουμε τη σύσκεψη των Β' σαν τον δικτύο των δημάρχων των πόλεων στην Αλβανία. Και θα μαζευτούμε όλοι οι δήμαρχοι εκεί, από τον Ιμάμογλου μέχρι τον Μακογιάννη, μέχρι το όλο τον δημάρχο του Βαλκανίου. Θα μαζευτούμε εκεί για να κάνουμε τη σύσκεψη. Επομένως, οφείλει σε εμά και εμένα 5 λέξεις για να μπορέσω να σκεφτώ τι θα φάω και τι θα πιω. Να σας πω συγχαρητήρια για αυτό που βλέπω. Φτιάξετε ένα πολύ όμορφο χώρο, ζεστό, που θα δέχεστε όλους τους συμπολίτες σας, τους συντοπίτες σας από την κοινότητα την αλβανική. Θα προσφέρετε κάθε βοήθεια που χρειάζεται ο καθένας. Και θέλω να πω και ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Έλμπαν, τον πρόεδρό σας, γιατί έχουμε μία άψογη συνεργασία. Συνεργαζόμαστε εθελοντικά και έχουμε βάλει στα σκαριά να φτιάξουμε ένα σπίτι που θα φιλοξενεί ανθρώπους της Μυτιλίνης, που θα το έχουν ανάγκη. Πιστεύω ότι θα το συνεχίσουμε και σε άλλο κομμάτι. Έχω την ευκαιρία να ευχαριστήσω την Αντιπρόεδρο του Συλλόγου, την κυρία Κατερίνα, που είναι υπεύθυνη για αυτές τις γεύσεις που θα δοθείτε. Πάντα επιτυχίες, παιδιά. Ευχαριστώ πολύ. Δώστε το δικό μας. Έλα εσύ εδώ, πάμε σε σένα.